Στο ιδιαίτερα ενδιαφέρον για την Ελλάδα, μέτωπο της Λιβύης, φαίνεται ότι ο στρατάρχης Χάφταρ κατάφερε να ανακόψει τις αντεπιθέσεις του Αλ-Σαράτζ της Τριπόλεως, ο οποίος ως γνωστόν υποστηρίζεται από την αναθεωρητική Άγκυρα. Στα πλαίσια αυτά εκτέλεσε τις τελευταίες μέρες ο Εθνικός Λιβυκός Στρατός βομβαρδισμούς του αεροδρομίου της Μίτιγκα, το οποίο βρίσκεται στα περίχωρα της Τριπόλεως και το χρησιμοποιούσε η Τουρκία και το χρησιμοποιεί ακόμα, αν και υπέστη μεγάλες καταστροφές, ως κέντρο επιχειρήσεων. Εκεί βρίσκονται τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που καταρρύπτει διαρκώς η λιβική αντιαεροπορική άμυνα. Ο Χάφταρ λοιπόν προχωρεί, έχει περικυκλώσει σε μεγάλο βαθμό την Τρίπολη. Οι πολιτοφυλακές του Αλ-Σαράτζ, οι οποίοι αποτελούνται στο μεγαλύτερο ποσοστό πλέον από τους χιλιάδες Σύριους μισθοφόρους που έχει στείλει ο Ερντογάν εκεί, πέραν της κατάληψης μερικών πόλεων στη Δυτική Λιβύη, στα σύνορα με την Τινησία, έχουν αποτύχει να καταλάβουν τη στρατηγική σημασία πόλη Ταρχούνα, η οποία βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της Τριπόλεως και είναι σημαντική βάση του Λιβυκού στρατού. Επίσης φαίνεται ότι οι δυνάμεις του Σαράτζ θα αποτύχουν να κυριεύσουν τη σημαντική αεροπορική βάση του Χάφταρ, του Λιβυκού στρατού, η οποία βρίσκεται στα δυτικά της Τριπόλεως, την Αλβα Ετίγια.